Και θα ξεκινήσουμε τα σαρακοστιανά μας εδέσματα με μία συνταγή που θέλουμε να μυρίσει θάλασσα το στούντιό μας. Θα φτιάξουμε καλαμαράκια τηγανιτά. Ξέρω ότι ίσως να σας φαίνεται απλή συνταγή, αλλά δεν είναι η κλασική συνταγή αλεύρι, καλαμαράκι και ψήνουμε, γιατί αυτή η συνταγή παίρνει πολλά λάδια και γενικά δεν πετυχαίνει πάντα. Σήμερα θα σας δείξω τον τέλειο τρόπο για να φάτε τα πιο τραγανά, νόστιμα καλαμαράκια τηγανιτά που έχετε φάει ποτέ στη ζωή σας. Γι' αυτό πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα καλαμαράκια τηγανιτά θα χρειαστούμε 1 κιλό καλαμάρια καθαρισμένα, 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη κρυσταλλική, αλάτι, πιπέρι, 30 γραμμάρια καλαμποκάλευρο, 40 γραμμάρια σιμιγδάλι, 150 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 20 γραμμάρια corn flour και 600 γραμμάρια ηλιέλαιο για το τηγάνισμα. Για τη σάλτσα αγιολί θα χρειαστούμε 1 με 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, μισή σκελίδα σκόρδο, αλάτι, πιπέρι, 1 τέταρτο από 1 κουταλάκι του γλυκού σαφράν, 1 πιπεριά τσίλι ή μπούκοβο, 1 κουταλιά της σούπας μαγιονέζα και χυμό από μισό λάιμ. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 1 πρέζα μπούκοβο, φέτες από 1 λάιμ, φρέσκα μυρωδικά και πάπρικα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε τα καλαμαράκια μας. Και πραγματικά να σας πω ότι έχω κάνει πάρα πολλές συνταγές με καλαμαράκια και τηγανιτά. Έχω δοκιμάσει όλους τους τρόπους και σήμερα ο τρόπος που θα σας δείξω είναι ο καλύτερος για να κάνετε τα πιο τραγανά, γευστικά, ζουμερά, γεμάτα σε γεύση καλαμαράκια που έχετε δοκιμάσει. Είναι μια τεχνική που πραγματικά αν την κάνετε μία φορά θα πείτε «Γεια σου ρεάκι». Καλά τα είπες, όντως ισχύει αυτό που μας είπες και πραγματικά θέλω να δώσετε πάρα πολύ σημασία στο τι κάνω και γιατί το κάνω. Για αυτή τη συνταγή δουλεύουν και κατεψυγμένα καλαμαράκια και φρέσκα βεβαίως. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε ή να κόψετε ωραίες ροδέλες ή οποιοδήποτε άλλο σχήμα θέλετε εσείς στα καλαμαράκια. Μπορείτε να κόψετε και λωρίδες, μπορείτε να τα κόψετε τετραγωνάκια, όπως σας αρέσει κάντε τα, αρκεί να τα κόψετε μικρότερα κομμάτια. Γιατί είναι δύσκολο να τηγανίσουμε ένα ολόκληρο μεγάλο καλαμάρι. Σε περίπτωση που τα πάρετε έτοιμα σε ροδέλες κατεψυγμένα, κάνει συνταγή κανονικά, δεν μας πειράζει καθόλου. Οπότε θα κόψω τα καλαμάρια μου ωραίες λεπτές ροδέλες. Εδώ. Άμα το μαχαίρι σας είναι κοφτερό, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Βλέπετε πόσο εύκολα που κόβετε, σαν βουτυράκι. Αλλιώς, άμα δεν είναι κοφτερό το μαχαίρι σας, πρέπει να πάρετε το πριονωτό μαχαίρι για να σας βοηθήσει να τα κόψετε. Γιατί γενικά τα καλαμάρια αντιστέκονται λίγο στο μαχαίρι. Οπότε κόβω το καλαμάρι μου εδώ. Και τα πλοκαμάκια και αυτά θα κόψουμε εδώ. Μπορείτε να τα κόψετε στη μέση, στα τρία, όπως σας αρέσει. Γενικά νομίζω ότι τα πλοκάμια είναι διφορούμενο. Ή θα τα λατρεύουν μερικοί και θα τρώνε μόνο τα πλοκάμια, ή δεν θα τους αρέσουν καθόλου. Εγώ είμαι από αυτούς που τους αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, το μυστικό για να φτιάξουμε τα τέλεια καλαμαράκια. Δώστε βάση. Παίρνουμε τα καλαμαράκια, τα βάζουμε σε ένα μπολ. Και αυτό που έχω συνειδητοποιήσει ότι κάνει τα καλαμαράκια από τα πιο γευστικά που έχετε φάει ποτέ στη ζωή σας είναι τι. Ζάχαρη. Όσο παράξενο και σας φαίνεται, θα ρίξουμε ελάχιστη ζάχαρη στα καλαμαράκια. Ξέρω ότι δεν το έχετε κάνει ποτέ, δεν το έχετε δει. Θέλουμε ένα κουταλάκι του γλυκού. Θα ρίξουμε αλάτι και πιπέρι. Και ουσιαστικά, καθώς ψήνονται τα καλαμάρια, η ζάχαρη θα κάνει κρούστα, θα καραμελώσει και θα καραμελώσει μαζί με το αλεύρι και θα μας κάνει τα πιο γευστικά καλαμαράκια. Αλλά μην αλλάξετε κανάλι και πάτε κατευθείαν να κάνετε καλαμαράκια μόνο με ζάχαρη, γιατί έχουμε και άλλα μυστικά. Θα ρίξω και το πιπέρι μου και το αλάτι μου. Θα κάνω ένα ελαφρύ μασάζ εδώ, να φροντίσω να πάει η ζάχαρη, το αλάτι και το πιπέρι παντού. Και τώρα, θέλω να αφήσετε τη ζάχαρη και το αλάτι να δουλέψει πάρα πολύ καλά πάνω στο καλαμάρι. Ουσιαστικά, αυτό που θέλουμε είναι να βγάλει αυτή την κόλλα που έχει και για να το κάνει αυτό πρέπει να αφήσουμε λίγο τη ζάχαρη και το αλάτι να δουλέψει πάνω. Γι' αυτό το λόγο, κλείνουμε με μεμβράνη. Εδώ. Αφήνουμε καλά-καλά να πατάει η μεμβράνη πάνω στα καλαμαράκια μας και αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον μία ωρίτσα. Εγώ έχω ετοιμάσει ήδη καλαμάρια στο ψυγείο, οπότε θα πάρω τα έτοιμα εδώ. Και αυτό που έχω πετύχει είναι ότι εξαφανίστηκε τελείως η ζάχαρη και το αλάτι και όπως βλέπετε έχει βγάλει ζουμάκια από κάτω το καλαμάρι. Είναι ακριβώς αυτό που θέλω. Τώρα, κοιτάξτε εδώ. Ανακατεύω ξανά το καλαμάρι με όλα αυτά τα ζουμάκια που έχει βγάλει, που έχει και τη ζάχαρη μέσα και είναι λίγο γλυκό αυτό το ζουμάκι, αλλά έχει και το αλάτι που ισορροπεί.
Και ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τη μαρινάδα. Για τη μαρινάδα τα πράγματα είναι πολύ απλά και ουσιαστικά αυτό που κάνω είναι να χρησιμοποιώ 4 διαφορετικά αλεύρια. Το κάθε αλεύρι μου δίνει διαφορετική συμπεριφορά. Είναι αλεύρια που ούτε σ' άλλο έχετε στο σπίτι, μην φοβάστε. Είναι καλαμποκάλευρο, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, σιμιγδάλι και corn flour. Αυτά τα 4 συνδυαστικά δίνουν την τέλεια κρούστα. Γιατί το corn flour κάνει πάρα πολύ τραγανό το περίβλημα. Το καλαμποκάλευρο μας δίνει αυτή τη γλυκιά γεύση που μας βγάζει το καλαμπόκι. Το σιμιγδάλι μας δίνει αυτή την κροκάντε υφή. Αυτά τα μικρά μπυλάκια που ουσιαστικά σκάνε στο στόμα πάνω στην κρούστα. Και βέβαια το αλεύρι μας δίνει σώμα. Και τα 4 συνδυαστικά μας δίνει το τέλειο κουρκούτι. Θα προσθέσω λίγο αλάτι εδώ. Θα ανακατέψω. Τώρα, θέλω ένα μπολάκι με νερό, εδώ. Κρύο νεράκι, παγωμένο. Αν μπορείτε μέσα στο νερό να βάλετε και παγάκια, ακόμα καλύτερα. Θα δουλέψει καταπληκτικά. Θέλω ένα μπολάκι με νερό. Θέλω άλλο ένα μπολ εδώ. Με ένα σουρωτήρι. Και πάμε να κάνουμε ουσιαστικά το πρώτο κουρκούτι, την πρώτη κρούστα, πάνω από τα καλαμαράκια μας. Τι θα κάνουμε? Θα ρίξουμε τα καλαμάρια μέσα στα αλεύρι. Εδώ μαζί με αυτό το υπέροχο ζουμάκι, φροντίστε να έχει ζουμί πάνω το καλαμάρι για να κολλήσει πάνω το αλεύρι. Ανακατεύουμε καλά. Εδώ. Και αφήνουμε δίπλα. Εδώ. Τώρα, έχω το υπόλοιπο αλεύρι που μας έχει περισσέψει, τα καλαμαράκια μας που ήδη τα έχουμε βάλει μέσα στο αλεύρι και έχω ζεστό λαδάκι εδώ πέρα. Πάμε να ελέγξουμε αν το λάδι μας είναι αρκετά καυτό για να ψήσουμε τα καλαμάρια, γιατί πρέπει να ψήσουμε για πάρα πολύ λίγη ώρα. Οπότε, λίγο δενδρολίβανο, λίγο θυμαράκι μας δείχνει άμα είναι εντάξει και να φροντίσουμε να έχουμε έτοιμο και ένα σκεύος με χαρτάκι για να σουρώσουμε μετά τα καλαμάρια. Είμαστε οργανωμένοι, πώς μας βλέπετε? Τέλεια. Κοιτάξτε τι θα κάνετε. Δεν θέλω να βάζετε πολλά στο μάτι να τηγανίσετε, γιατί άμα βάλουμε πολλά τι γίνεται, πέφτει η θερμοκρασία από το λάδι με αποτέλεσμα να βράζουν αντί για να ψήνονται. Οπότε μην πάρετε πολλά, πάρτε με 2, 4, 6, 7, 8 εκεί. Βάλτε στο νεράκι και κατευθείαν μέσα στα αλεύρι. Νερό αλεύρι. Δεύτερο ουσιαστικά πανάρισμα και κατευθείαν όπως είναι μέσα. Εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Μη σας πιάσει κακός χαμός να τα ψήσετε όλα μαζί. Ξαναλέω ότι άμα ρίξουμε πολλά καλαμαράκια μέσα, πέφτει η θερμοκρασία από το λάδι, οπότε βράζουμε. Τώρα, θα ψήσουμε περίπου 1-1,5 λεπτάκι. Κοιτάξτε εδώ κρούστα που έχει πιάσει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μέχρι που να χρυσαφίσουν, να γίνουν ωραία και μόλις τα ψήσω όλα, θα ετοιμάσουμε και μια ωραία σαλτσούλα για να σερβίρουμε. Παναγία μου. Παναγία μου, μην τα παραψήσετε λίγη ώρα. Κοιτάξτε εδώ κρούστα. Είναι η πιο υπέροχη κρούστα και μέσα. Κοιτάξτε πόσο ζουμερό που έχει μείνει το καλαμάρι. Δεν πρέπει να τα παραψήσουμε. Αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ. Διονύση, έλα. Φύγε, σε λίγο θα κάνω και σάλτσο. Συνεχίζω να ψήνω. Έτσι συνεχίζω το τηγάνισμα με όλα τα υπόλοιπα. Εδώ. Έτοιμα και τα τελευταία μας. Ελάτε. Αχ, τα τέλεια καλαμαράκια. Και κλασική ερώτηση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λάδι για να κάνουμε κάτι άλλο? Και η απάντηση είναι... όχι βέβαια. Το λάδι αυτό δυστυχώς πάει στα ζήτητα γιατί έχει μυρίσει καλαμαράκι και γενικά έχει αρκετό αλεύρι, οπότε δεν μας κάνει για τίποτα. Τώρα, πάμε να ετοιμάσουμε μια υπέροχη σάλτσα για τα καλαμαράκια μας. Θα κάνουμε μια γιολή με σαφράν. Και όταν λέω σαφράν, εννοώ κρόκο κοζάνης. Αυτό το φανταστικό υλικό που έχουμε στην Ελλάδα δεν το έχει κανείς στον κόσμο και πρέπει να αρχίσουμε να το χρησιμοποιούμε λίγο περισσότερο και σε πιο παραγωγικές συνταγές. Οπότε, βάζω σε ένα γουδί λίγο ελαιόλαδο. Θα προσθέσω ελάχιστο σκόρδο. Και όταν λέω ελάχιστο, περίπου 4-5 φέτες. Εδώ πέρα, περίπου μισό σκορδάκι. Πιπέρι. Και αλάτι.
Κρόκο Κοζάνης. Το πιο ποιοτικό σαφράν σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει. Είναι ασύγκριτη ποιότητα με οτιδήποτε άλλο τρώμε στο εξωτερικό. Και πραγματικά είναι αμαρτία να μην μάθει όλος ο κόσμος ότι αυτό το φανταστικό υλικό γίνεται στην Ελλάδα. Δεν το ξέρουν περισσότεροι ότι ο Κρόκος Κοζάνης είναι ένα χαρακτηριστικό υλικό που υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Όπως είναι η μαστίχα, όπως είναι πολλά φανταστικά υλικά που έχουμε. Λοιπόν, μόλις γιώσει καλά το σκόρδο εδώ πέρα, μαζί με το ελαιόλαδο, θα προσθέσουμε λίγο μαγιονέζα. Για να δέσει τη σάλτσα μας και να της δώσει ωραίο σώμα. Σε περίπτωση που θέλετε να την κάνετε και λίγο καυτερή, μπορείτε να προσθέσετε και λίγο μπούκοβο. Εδώ. Μας αρέσει. Το lime θα το προσθέσω στο τέλος, αλλά πρώτα θα προσθέσω τη μαγιονέζα. Κοιτάξτε εδώ. Ανακατεύουμε. Και καθώς θα ανακατέψουμε, θα δούμε ότι σιγά σιγά η μαγιονέζα θα πάρει ένα υπέροχο κυτρινοπό χρώμα που οφείλεται βέβαια σε τι? Στον Κρόκο Κοζάνης. Ουσιαστικά έχουμε κάνει μία αγιολή, μία σάλτσα που σαν βάση έχει το ελαιόλαδο και το σκόρδο. Και επειδή έχουμε βάλει και τον Κρόκο Κοζάνης, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Κοιτάξτε εδώ. Θα προσθέσω ελάχιστο lime. Ίσα-ίσα να μας προσφέρει αυτή τη σπιρτάδα που θέλουμε από την οξύτητα του lime. Και βέβαια χρειαζόμαστε lime γιατί έχουμε καλαμαράκια. Καλαμαράκια χωρίς οξύτητα δεν είναι καλαμαράκια. Για να δοκιμάσω. Άντε, γεια. Θα την κάνετε. Δεν θα πιστεύετε ότι υπάρχει τόσο νόστιμη σάλτσα. Λίγο ακόμα μπούκοβα από πάνω. Ή τσίλι, πείτε το όπως θέλετε. Εδώ. Έχω ένα ωραίο πλατό για να βάλω τα καλαμαράκια μου. Κοιτάξτε εδώ, πόσο φανταστικό. Θα βάλω από δίπλα τη σάλτσα μου, εδώ. Και βέβαια, θα κόψω λίγα lime. Θα βάλω παντού, να υπάρχουν εδώ πέρα. Κοιτάξτε πόσο υπέροχο που γίνεται το πιάτο. Εκεί πέρα που όλοι τρώνε κλασικά καλαμαράκια, κατευθείαν τα πας σε άλλο επίπεδο με 2-3 κινήσεις. Απλά βάζοντας λίγο lime, κάνοντας μία σάλτσα, ένα γιολί με σαφράν και βάζοντας λίγα μυρωδικά, όπως είναι το θυμαράκι, εδώ, ίσως λίγο ρίγανη, ίσως λίγο δεδρολίβανο, βάλτε ό,τι μυρωδικά έχετε και δυο μου μπορείτε να βάλετε. Ρίξτε λίγα από πάνω, εδώ, και λίγο πάπρικα για το χρώμα. Πείτε μου κι εσείς άμα έχετε ξαναδεί πιο ωραία καλαμαράκια στην ελληνική τηλεόραση. Για τα καλαμαράκια τηγανιτά, κόβουμε τα καλαμαράκια σε ροδέλες και τα βάζουμε σε ένα μπολ. Ρίχνουμε τη ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Στη συνέχεια, τα καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και τα βάζουμε στο ψυγείο για μία ώρα. Βάζουμε σε ένα μπολ το καλαμποκάλευρο, το αλεύρι για όλες τις χρήσεις, το σιμιγδάλι, το corn flour, το αλάτι και ανακατεύουμε. Πανάρουμε με το μείγμα τα καλαμαράκια και τα βάζουμε σε ένα σουρωτήρι. Έπειτα, τα βάζουμε λίγα-λίγα στο νερό και τα πανάρουμε ξανά. Τα τηγανίζουμε κατευθείαν σε ένα βαθύ τηγάνι με σπορέλαιο, σε δυνατή φωτιά, για 1-2 λεπτά και τα βγάζουμε σε απορροφητικό χαρτί. Για τη σάλτσα αγιολί, βάζουμε σε ένα γουδί το ελαιόλαδο, το σκόρδο, πιπέρι, αλάτι, τον Κρόκο Κοζάνης και χτυπάμε μέχρι να λιώσει το σκόρδο. Προσθέτουμε την πιπεριά τσίλι, τη μαγιονέζα, τον χυμό από το lime, λίγη ακόμα πιπεριά τσίλι και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε τα καλαμαράκια με τη σάλτσα αγιολί, προσθέτουμε φέτες από lime, φρέσκα μυρωδικά και πασπαλίζουμε με την πάπρικα. Και το πόσο τραγανά είναι? Θα σας αφήσω να δοκιμάσετε μόνοι σας και να το καταλάβετε. Δεν υπάρχει. Το πιο τραγανό πανάρισμα, το πιο ωραίο δάγκωμα, η πιο υπέροχη σάλτσα, τα πιο υπέροχα καλαμαράκια που έχετε φτιάξει ποτέ σας.